υπάρχει ένα πρόσωπο που στην Πύλο, σε πολλούς πυλιούς, είναι γνωστός ο καπετάνιος. Η ρίζα των μαρίδων ξεκινάει από έρευνα που είχε κάνει ο πολιτικός Μαρίς Κώστας, βρήκε ότι ξεκινάει από τη Μάλτα. Από τη Μάλτα βρέθηκε στη Γένοβα Ιταλίας, από τη Γένοβα Ιταλίας στη Βενετία, και από τη Βενετία βρίσκεται στην Κρήτη, στον νομό Γανίων, στο ψηλότερο χωριό, Σφακιά. Γεννήθηκα το 1931 σε χωριό του νομού Γανίων στην Κρήτη, όπου ο πατέρας μου είχε πρωτοδιοριστεί ως δημοδιδάσκαλος. Τα επόμενα χρόνια μετατέθηκε στα Χανιά και οικογενειακώς πήγαμε όλοι στα Χανιά. Σε ηλικία 11 ετών γράφομαι στην παιδική αντίσταση κατά των Γερμανών της Εθνικής Οργάνωσης Κρήτης, ΕΟΚ, ως αετόπουλο. Δουλειά μας των παιδιών, κάθε είδους σαμποτάζ. Στο διάστημα τώρα μέχρι και το 1950 που τέλειωσε την εμπορική σχολή Χανίων. Παράλληλα ήμουν μαθητής του Οδείου Χανίων και στη χοροδία και στη μαντολινάτα. Στη μαντολινάτα το όργανο μου ή το χαβάλια. Βεβαίως κάποια στιγμή σταμάτησα, τα εγκατέλειψα, διότι 10 Ιανουαρίου του 1951 είναι το πρώτο μου ναυτολόγιο στη θάλασσα. Λιμάνια που έχω επισκεφτεί, θα μπορούσα να πω ότι είναι και στις 5 Ηπείρους. Όπως επίσης και σε νησιά των ωκεανών, όπως είναι στον Ατλαντικό Αζόρες ή όπως είναι στον Ειρηνικό, το συγκρότημα της Χονολούλου. Παράλληλα από το νοτιότερο άκρο της Αμερικής, Νοτιοαμερικής, έως το βορειότερο, Καναδά,
από τη μεριά της Αφρικής, από τον νοτιότερο άκρο του Cape Town μέχρι και την ανατολικές ακτές, μέχρι και τη Σομαλία, έξω της Ερυθράς θάλασσας, από τη μεριά της Ασίας, από Περσικό μέχρι και Ιαπωνία. Ήμουν παιδί όταν ήρθε στην Πύλο, ένας νέος άντρας, όμορφος, σεμνός και μηνύχιος, ο καπετάν Ανδρέας. Ένας κριτικός που αγαπά και τιμά την πατρίδα του, αλλά λάτρεψε και λατρεύει την Πύλο σαν δεύτερη ιδιαίτερη πατρίδα του, σαν την κανονική του πατρίδα. Από τα λιμάνια που έχω επισκεφτεί σαν ναυτικός, περίπου 80 τον αριθμό, η Πύλος για μένα είναι κάτι ξεχωριστό. Πιο πολύ σαν όρμος, το λιμάνι είναι πολύ μικρό, αλλά σαν όρμος. Η Πύλος για μένα είναι μια δευτερίδου πατρίδα. Έχω καθίσει 16 χρόνια, τα πλέον δημιουργικά μου χρόνια της ζωής μου. Σαν ομορφιές που έχει η Πύλος, για μένα είναι από τις ωραίτερες χώρες, από τις ωραίτερες τοποθεσίες, από τους ωραίτερους όρμους που έχω επισκεφθεί στον κόσμο εννοώ. Μια μικρή εξαίρεση θα μπορούσα να πω για την Χονολουλού. Σε καμιά περίπτωση δεν βάζω καμιά χώρα, κανένα λιμάνι, κανένα όρμο πάνω από την Πύλο. Είπα ότι σε καμιά περίπτωση δεν θα άλλαζα τη χώρα μου, την πατρίδα μου, με καμιά άλλη χώρα γύρω από τις ομορφιές της. Αρκεί να την περπατήσεις και να την γνωρίσεις τη χώρα, τη δική μας χώρα, την Ελλάδα. Αλλά είναι δεμένος ο Παπανδρέας με ιστορικά δρόμενα, θαλασσινά, που έχουν σχέση με το λιμάνι της Πύλου, με την ιστορική Πύλο, το ένδοξο Ναβαρίνο. Όταν έβγαινα από τις βουτιές στη θάλασσα, κοιτούσα πάντα στο μπαλκόνι τον καπετάν Ανδρέα για να τον δω, να τον χαιρετήσω. Αυτές είναι οι αναμνήσεις μου από αυτόν τον υπέροχο άνθρωπο, που για μένα είναι ένας άρχοντας, και χαίρομαι που το γνώρισα και με εκτιμάει και τον εκτιμώ πάρα πολύ. Κατά τα άλλα, βέβαια, από πλευράς αριθμού αφήξεων πλοίων, μιλάμε εκατοντάδες αφήξεις ή θα λέω χιλιάδες αφήξεις κατά την παραμονή μου εδώ πέρα, και η εξυπηρέτηση που προσέφερα σε όλα αυτά τα πλοία. Όταν με καλέσανε, ήμουν πάντα στη διάθεση του κάθε πλοίου, του κάθε ναυτικού πράκτορα και γενικά των αρχών. Καπετάνιος, λογικός, υπεύθυνος σταθμού ανεφοδιασμού πλοίων Πύλου, πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Πύλου. Μια προσωπικότητα που πέρασε από την Πύλο και άφησε το στίγμα της, ο καπεταν-Ανδρέας Ομαρής, πιλότος, καπετάνιος, έδωσε το στίγμα του και το αποτύπωμά του στην σύγχρονη αυτική ιστορία του λιμανιού της Πύλου. Ένας άξιος καπετάνιος που το έδειξε πάμπολες φορές σε όλα αυτά τα πολλά χρόνια που έμεινε εδώ. Με τις γνώσεις του, με τις πρωτοποριακές του ιδέες, που μακάρι πολλά από αυτά που σκέφτηκε να είχαν πραγματοποιηθεί για το καλό του τόπου μας. Καπετάνιος όλων στα δεξαμενόπλια της εταιρείας Μαμιδάκη, ρωτήθηκα αρχάς του 65, αρχάς Γενάρης περίπου, από το πλειοθήτη σχετικά με την Πύλο. Μάλιστα, ερχόμενος από τη Μαύρη Θάλασσα με προορισμό Βόρεια Ευρώπη, μου ζήτησε να τον επισκεφθώ στο γραφείο του, και εκεί πλέον μου είπε για τη σύμβαση που είχε κάνει με το κράτος για τη Σφακτηρία, το νησί Σφακτηρία που μπροστά στον όρμο Ναβαρίνου, οι προθέσεις του για να κάνει μόνιμο σταθμό εφοδιασμού πλοίων
με καύσιμα. Και μου ζήτησε, με ρώτησε αν θέλω να αναλάβω το σταθμό. Δηλαδή, να εγκαταλείψω τα πλοία, την αυσιπλοεία, να βγω υπεύθυνος του σταθμού, αλλά και πλοηγός του ορμού, διότι ναι μεν ήτο αναγνωρισμένος πλοηγικός σταθμός, αλλά δεν ήτο επανδρωμένος. Επομένως έπρεπε να αναλάβω και τις πλοηγήσεις των πλοίων προς Πετρέλευση και γενικότερα. Τώρα στα χρόνια, στο διάστημα των 16 ετών που έμεινα στην Πύλο, στο σταθμό εφοδιασμού πλοίων καυσίμων, αλλά και στις πλοηγήσεις, δεν περιοριστήκαν εκεί οι εργασίες που μου είχαν, όχι που μου είχαν αναθέσει, αλλά που εγώ ίδιος δεν αρνήθηκα να προσφέρω. Ήταν από τα πλέον παραγωγικά μου χρόνια σε όλη μου τη ζωή. Εκεί εκτός του σταθμού, εκτός των πλοηγήσεων, ήμουν πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου, ήμουν μέλος της επιθεωρήσεως εμπορικών πλοίων του όρμου που κατέφλεαν στον όρμο, ήμουν μέλος στην έκδοση πτυχίων ταχυπλοών σκαφών, ήμουν μέλος της προστασίας θαλασσίου περιβάλλοντος νομού Μεσσηνίας, ήμουν πρόεδρος της σχολικής εφορίας. Δεν είχα χρόνο για να κάνω, να προσφέρω τίποτα άλλο. Και όλα αυτά με μεγάλη μου χαρά, και διότι τους πλοίους πραγματικά βρήκα ανθρώπους φιλόξενους, σωστούς, έκανα φίλους, γνώρισα ανθρώπους, οικογένειες και έχω τις καλύτερες μου αναμνήσεις. Από το μπαλκόνι του επικοινωνούσα με προβολέα. Με το προβολέα αυτό, ναι, αλτής κανονικά, όπως λέγεται αγγλικά, μπορείς χρησιμοποιώντας τον κώδικα Μόρς να δεις σήματα, συνεννόηση κανονική, οπτική συνεννόηση με οποιοδήποτε πλοίο. Και αυτό έκανα με πάρα πολλά πλοία, ζητώντας βοήθεια, ζητώντας να επικοινωνήσω με αρχαίες ή με τον πρακτοράτο. Είναι όργανο ειδικά κατασκευασμένο για οπτική συνεννόηση. Ο καπτάν Ανδρέας, ο Μαρίς ο πλοηγός, ο οποίος ήταν άνθρωπος συνετός, διαλλακτικός, υπόμον, αλλά και επίμονο, έμπειρος περί τη δουλειά του, με μεγάλη εμπειρία, τον ακούγαν όλοι οι λιμενάρχες Πύλου, έχει συνδεθεί με πολλά θλιβερά βέβαια γεγονότα, γιατί όλα αυτά που θα αναφερθούν είναι ναυάγια. Χάρη βέβαια στον αγαπητό καπτάν Ανδρέα, σώθηκαν πολλές ψυχές. Το 1968, 13 Γενάρη, είχαμε το ναυάγιο του Εύελπης. Δυστυχώς στην προσπάθειά του να μπει στον όρμο έμεινε αφομηχανές, αποτέλεσμα σαν ακυβέρνητο που ήταν να βρεθεί στα βράχια και να χτυπιέται όλο το βράδυ μέχρι που την πόντισή του το πλήρωμα του από 16 άτομα να μην ζήσει κανένας. Τους μαζεύαμε πνιγμένους την επομένη μέχρι τη μεθόνη, μέχρι τη σαπιένδα.
από τις χειρότερες μου αναμνήσεις είναι αυτό το ναυάγιο. Το 1968 έγινε ένα μεγάλο ναυάγιο ανοιχτά της Πύλου. Ήταν ένα τουρκικό εμπορικό πλοίο, το Aigas. Πνίγηκαν όλοι οι ναυτικοί. Ήμουν μικρό παιδί τότε, στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού και θυμάμαι από τις διηγήσεις των μεγάλων ότι στο νοσοκομείο της Πύλου ήταν τα πτώματα των Τούρκων ναυτικών μελανιασμένα. Ο καπετάν Ανδρέας βρέθηκε στον τόπο του ναυαγίου για να συντονίσει τις προσπάθειες ρημούλκησης από την εταιρεία που είχε συμφέροντα ρημούλκησής του. Όντας το κατάστρωμα, άκουσε έναν ανεπαίσθητο θόρυβο. Πήρε το αυτή μου χτύπους. Χτύπους που δεν μπορούσε να τους δικαιολογήσεις εκτός από να γινόντουσαν με ανθρώπινο χέρι. Ξαναπλησίασα το δανέζικο πλοίο, φώναξα τον πλοίαρχο. Του λέω, είσαι βέβαιος ότι δεν υπάρχει ζωναρός άνθρωπος μέσα. Μου απήνησε αρνητικά ότι όχι, διότι εμείς το σκάφος το ρυμνουκούμε 4 μέρες τώρα, το δέσαμε στο πέλαγος, το ρυμνουκούμε, δεν έχουμε αντιληφθεί τίποτα. Δεν του είπα άλλη λέξη. Με τη λάντσα βγήκα έξω στο λιμάνι και κατευθείαν πήγα στο λιμενάρχη, στον οποίο είπα ότι κατά τη γνώμη μου πρέπει να υπάρχει ζωντανός άνθρωπος μέσα στο ναυάγιο. Εκεί λοιπόν κρατούσα ένα μεταλλικό αντικείμενο στο χέρι μου και χτύπησα τη γάστρα του καραβιού στο σημείο που είχα ακούσει εγώ το θόρυβο. Είχα απάντηση από μέσα. Δηλαδή στους χτύπους τους δικούς μου απάντησαν άλλοι χτύποι, ακούστηκαν άλλοι χτύποι από μέσα. Οπότε πραγματικά δεν χωρούσε καμία αμφιβολία ότι ήταν άνθρωπος εγκλωβισμένος μέσα. Το είδε και ο λιμενάρχης. Ανεβήκαμε πάνω στο πλοίο, το είπαμε στον καπετάνιο, του είπαμε δηλαδή ότι οπωσδήποτε υπάρχει εγκλωβισμένος άνθρωπος μέσα και ότι για να τον ελευθερώσουμε θα έπρεπε να τρυπήσουμε το σκάφος όπως είχε ανατραπεί. Πράγματι προβήκαμε στο άνοιγμα ανθρωποθυρίδας 50x50 εκατοστών περίπου. Από εκεί βγάλαμε τον άνθρωπο, ο οποίος ήταν βουτυγμένος μέσα στα λάδια, σαν να βλέπεις μια σούπια. Λιποθύμησε με το που τον βγάλαμε έξω και τον τραβήξαμε, λιποθύμησε. Ήταν ένα νεαρό παιδί, 28 χρονών, λιπαντής, ο οποίος τελικά δεν ξέρω τι έγινε, αλλά θυμάμαι όταν συνήθε πλέον στο νοσοκομείο, δηλώσεις που έκανε στις ερωτήσεις όλα αυτά, ότι ήθελε να γίνει χριστιανός, ότι ήθελε να ευχαριστήσει με κάθε τρόπο όλους εμάς που τον βοηθήσαμε, που τον σώσαμε, που τον κρατήσαμε στη ζωή. Ναι, το Admiral Se και αυτό πλοίο μεσαίου μεγέθους, φορτηγό, ξηρού φορτίου, μισοβυθίστηκε. Ευτυχώς χωρίς κανένα θύμα, ένα άλλο από τα αξιοσημείωτα συμβάντα που έγιναν στον χώρο του σταθμού πετρελαίων πλοίων είναι η σύγκρουση υποβρυχίου ελληνικού πολεμικού ναυτικού. Ευτυχώς χωρίς θύματα και χωρίς πρόκληση σοβαρών ζημιών. Το 1980, τελευταία χρονιά της παραμονής μου στην Πύλο, είχαμε το τελευταίο ναυάγιο. 23 Φεβρουαρίου 1980. Πρόκειται για το δεξαμενόπλιο Ιρένε Σερενέιτ, δεξαμενόπλιο περίπου των 100.000 τόνων, με την αγκυροβολία του, κατά την αγκυροβολία του δημιουργήθηκε
προκλήθηκε αυτή η έκρηξη που είχε σαν αποτέλεσμα τον θάνατο του υποπλοιάρχου και του Λοστρόμου. Η ρήπανση που δημιουργήθηκε για την πρώτη για 100.000 τόνους αργού πετρελαίου, μια από τις μεγαλύτερες ρήπανσεις στο Μεσογειακό χώρο. Και όταν έγινε η έκρηξη στο Ερήνη Σερενέη, πήγε με δική του πρωτοβουλία στη σφαχτηρία να ελέγξει το σταθμό και να πάρει τον πατέρα μου, ο οποίος ήταν φύλακας εκείνη τη στιγμή. Την επόμενη το πρωί, ξημερώματα, με λάντσα που πήρε από το λιμάνι μέσα, πήγαμε στο σταθμό, πρώτη μας δουλειά, να δούμε σε τι ζημίες είχε υποστεί και για τον φύλακα, τον νυχτερινό φύλακα των Εξαμενών, τον οποίο και πήραμε μαζί μας. Τότε που γινόταν η επανάσταση της Ινδονησίας κατά των Ολλανδών, γιατί ήταν τα νησιά της Ινδονησίας, ήταν Ολλανδική κτήση. Τότε που πρωτοανέβηκε σαν κυβερνήτη, σαν πρόεδρος ο Σουεκάρνο. Πιο πέρα από εμάς ήταν ένα γιουγκοσλάβικο καράβι που οι αντάρτες ήρθαν σε ρήξη με το πλήρωμα, ήταν και οι Γιουγκοσλάβοι ήταν πολύ σκληροί, ήταν πολύ μοντρακά σε φασαρίες και τέτοια ήταν. Πρέπει να σκοτώσανε 7 άτομα οι παρτιζάνοι αυτοί οι Ινδονησιάνοι από το πλήρωμα. Πώς μου ήρθε εμένα δεν μπορώ να το καταλάβω ακόμα. Σηκώνομαι από εκεί που όπως καθόμουν. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία της χώρας σας. Έχουμε περάσει ωραία, έχουμε συναντήσει ωραίο κόσμο. Μας. Αλλά αυτό που κάνατε, τώρα εμένα προσωπικά δεν μ' άρεσε. Το να σκοτώσετε ναυτικούς, τα εξηγούσε μια από τις κοπέλες, τα εξηγούσε στα αγγλικά. Ο αρχηγός τους, ακόμα πως γλίτωσα, ακόμα δεν ξέρω. Κατάλαβε αυτή ότι κινδύνευε η κοπέλα και αυτό. Γιουνάνι, Έλληνας. Είναι αποτέλεσμα συγκρούσεως του πλοίου Traders, το οποίο ήμουνα υποπλοίαρχος, μαζί η σύγκρουση, το άλλο πλοίο συγκρούσεως ήταν ένα βέλγικο, το όνομα Φλάντρα. Στις κακές αναμνήσεις, ας το πούμε έτσι, είναι και η εγχείρηση που είχα κάνει στην Γκελάνη, στον Κολόμβο, στην πρωτεύουσα της Γκελάνης, σήμερα λέγεται Σρι Λάνκα, στο κεφάλι, αποκτύπημα παλαιότερο, άλλος τραυματισμός, το 62. Δεν είχα καπετανεύσει ακόμα, υποπλοίαρχος ήμουνα. Στις Ινδίες, στη Βομβάη, συντηρώντας μια λαμαρίνα από σκουριές, κρατώντας φυριά, χτυπώντας για την αποσχολίωση της, μαζί με τον καπετάνιο για να περνάει η ώρα μας. Φεύγει σκουριά μεγάλη και μου χτυπά το δεξί μάτι. Από τις χειρότερες αναμνήσεις που σημάδεψαν τα χρόνια που έμεινα στην Πύλο είναι ο βαρύς τραυματισμός μου στην προσπάθεια πλοηγήσεως πλοίου κάτω από δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν εκτός όρμου. Ευτυχώς που με τη βοήθεια του Αγίου Νικόλα, γιατί αλλιώς δεν θα ζούσα,
έπεσα μέσα στην πιλωτίνα, μέσα στη λάτσα, ανέστητος μετά από τον τραυματισμό και με όση ταχύτητα διέθετε το σκάφος και μετά από την απομάκρυσή του από το πλοίο επέστρεψε στο λιμάνι της Πύλου όπου περίμενε νοσοκομιακό αυτοκίνητο και με μετέφερε στο νοσοκομείο της Πύλου. Μετά την χειρουργική επέμβαση σε μυρό, ιδιαίτερα ο αριστερός μυρός είχε διαμέρες τραύμα από τη μια μεριά μέχρι την άλλη και η δεξιά κνήμη όπως και τα δύο γόνατα τραυματισμένα και αυτά οδηγίες του γιατρού και κατ' εκτίμηση του γιατρού θα μπορούσα να περπατήσω μετά από 3 μήνες. Εν τούτης, προτού περάσει ο πρώτος μήνας με δική μου επιμονή, άρχισα και πάλι τις πλοηγήσεις. Μέσα στις δραστηριότητες μου στην Πύλο είναι και η δημιουργία 2 τμήματων πλοίων παροπλισμών κατά την κρίση, τη μεγάλη ναυτιλιακή κρίση του 1973. Όλα έγιναν χωρίς καμία βοήθεια κανένας πλωτού μέσου, χωρίς ριγουλκά. Απλά και μόνο με χειρισμούς μηχανών των ίδιων των πλοίων. Μετά την αγκυροβολία τους θα πλημμυνοδετούσε εδώ πέρα για να πάρουμε στη συνέχεια τον αγωγό πετρελό και να αρχίσει πετρελό. Είναι λοιπόν να το ξεκινήσω από εδώ αυτή την πρώτη δέσπρα. Ανεβαίνουμε προς βορρά. Πάμε στη δεύτερη δέσπρα. Και συνολικά είναι 5 δέσπρα. Από εμάς από εδώ είναι η δεύτερη δεύτερη. Όταν ήρθαμε εδώ πέρα προς, για να ετοιμαστεί ως από το περίπου χρειάζεται ένας χρόνος. Μέχρι τότε δουλεύαμε το δεκαμενό πλοίο Άγιος Γεώργιος 5. We'll be right back.
έπειτα από το κλείσιμο του σταθμού της φακτηρίας εφοδιασμού πλοίων, στα γραφεία πλέον των αδελφών Μαμιδάκη ως αρχιπλήρως μέχρι και το 2010. Δημιούργησα το τμήμα και ανέπτυξα όσο μπορούσα το τμήμα εφοδιασμού πλοίων με τη βοήθεια βοηθητικών εφοδιαστικών σαφών μικρών, αλλά παράλληλα το 1983 επομίστηκα, ας το πούμε έτσι, επομίστηκα στην κατασκευή, στην δημιουργία του ενός αγκυροβολίου των εγκαταστάσεων της Jet Oil στο Καλοκόρι Θεσσαλονίκης. Μιλάμε εγκατάσταση ιδιωτικού χαρακτήρα, η μεγαλύτερη μέσα στα Βαλκάνια. Είμαι μπροστά σε διάφορα ναυτιλιακά όργανα, παρμένα από πλοία που είχα κάνει ως πλοίαρχος. Αν θέλετε να τα αναλύσω, βλέπετε Φανή Θιέλης, εδώ είναι τηλέγραφος γέφυρας για να μεταδίδει εντολές προς το μηχανοστάσιο. Εδώ είναι μαγνητική πηξίδα, από πάνω είναι τιμόνι πλοίου. Να μην ξεχάσουμε τον Άγιο Νικόλα που είναι ο προστάτης μου και ο προστάτης όλων των ναυτικών. Εδώ μέσα είναι εξάντας, είναι όργανο που μετράμε γωνιακά ύψη ουρανίων σωμάτων για την εξέβρεση στίγματος του πλοίου. Αυτό είναι μεταλλικό και το άλλο αριστερά πάνω στη γωνιά μηχανικό βαρόμετρα, μετρούν τη βαρόμετρική ατμοσφαιρική πίεση, τα διπλώματά μου. Η λιμενική αρχή με είχε βραβεύσει, είχα πάρει για αυτό το κύπελο. Σε αυτή τη φωτογραφία είμαι με τη σύζυγό. Μια από τις αδυναμίες μου και χόμπι μου είναι η μουσική. Από μικρό παιδί, τα πρώτα μου χρόνια μέχρι να μπω στην εφηβεία, ήμουν σε εκκλησιαστικές χοροδίες. Στη συνέχεια μαθητής του Οδείου Χανίων, στη Μαντολινάτα, αλλά και στη χοροδία. Στα χόμπι μου, αν και δεν ξέρω αν είναι χόμπι, θα πρέπει να αναφερθώ και στο διάβασμα. Σαν νέος, οπωσδήποτε είχα μεγάλη αδυναμία στο χορό. Και λέμε χορό όλους τους χορούς μοντέρνους και μη. Λοιπόν, αυτός είναι ο Άργος. Είναι ένα τρίχρονο σκυλί, μολοσσός. Ο καλύτερος ελαράκος μου. Έχει το όνομα του σκύλου του Οδυσσέα, γι' αυτό τον έβγαλα και Άργος. Είναι πιστό σκυλί. Μαζί με τα χόμπι μου θα πρέπει να αναφέρω και την αγάπη μου για τη γεωργία γενικότερα. Είναι, θα έλεγα, πάθος μου το να φυτεύω είτε σε δημόσιους χώρους είτε σε δικό μου κτήμα κάθε είδους δέντρο. Συγκεκριμένα στο δικό μου κτήμα ελαιόδεντρα, εσπεριδοειδή,
αμυγδαλιές, σικές, ροδιές. Δεν υπάρχει δέντρο που να μην το έχω φυτέψει. Όλα αυτά φυτεμένα από τα δικά μου χέρια. Και αναφέρομαι στις έρευνες και στα πειράματα που κάνουν για τον εντοπισμό, τη φωτογράφηση και τη μελέτη των νετρίνων. Έχει επιλεγεί μία θέση νοτιοδυτικά της Πύλου και σε απόσταση περίπου 7,5 μιλίων από τη Σαπιέντζα, από το Λισαπιέντζα, το βαθύτερο σημείο της Μεσογείου. Αν αυτό επιτευχθεί, η Ελλάδα διεκδικεί βραβείο Νόμπελ. Ένας καπετάνιος που κουμαντάρει μεγάλα πλοία, φαντάζομαι και ένας καπετάνιος στην ίδια τη ζωή, γιατί δημιούργησε μια πολύ ωραία οικογένεια. Προσωπικά, για τη γυναίκα, τη δική μου σύζυγο, της είμαι ευγνώμων που όλα τα χρόνια αυτά σαν σύζυγος αλλά και σαν μητέρα στάθηκε πολύ ψηλά. Κάναμε τρεις κόρες με πανεπιστημιακή μόρφωση και εντός αλλά και εκτός Ελλάδος. Της είμαι ευγνώμων. Εσύ με γνώμη για το μεγάλωμα των παιδιών που κατά ένα μεγάλο μέρος βοήθησε και αυτή. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο ρόλος του ανδρός είναι κάπως διαφορετικός. Είναι τροφοδότης του σπιτιού, είναι, ας το πούμε πιο απλά, ο κουβαλητής. Από εκεί και πέρα η γυναίκα είναι αυτή ο στυλοβάτης του σπιτιού που θα κρατήσει ψηλά το σπίτι, ψηλά την οικογένεια, και σαν μητέρα και σαν σύζυγος. Ο κύριος Αντρέας είναι ένας άνθρωπος πάντα χαρούμενος. Εγώ πάντα τον έβλεπα γελαστό. Δεν θυμάμαι ποτέ να τον βλέπω κατσούφι, μίζερο. Νομίζω ότι αγαπάει πολύ τη ζωή και το δείχνει και η ενέργειά του που έχει μέχρι σήμερα. Είναι ανάγκη, νομίζω, στο να αναφέρω και για τη συμβολή της γυναίκας πίσω από τον κύριο Αντρέα, τον αφανή ήρωα, την αφοσιωμένη κυρία Κατίνα, πάντα πίσω από την οικογένεια, πίσω από τα παιδιά, πίσω από τον κύριο Αντρέα, που στήριξε όλα αυτά τα χρόνια και στηρίζει και τους κρατάει όρθιους και δυνατούς. Όλη η επιτυχία του κυρίου Αντρέα, του καπετάνιου, η επαγγελματική, η προσωπική, έχει να κάνει πάρα πολύ και με την επιλογή της συζύγου του και στηρίγματός του. Ο καπετάνιος είναι αδελφός του πατέρα μου και από μικρός τον έχω σαν πρότυπο. Ο αγαπημένος μου θείος είναι πολύ καλός μου φίλος, μου έχει δείξει πάρα πολλά πράγματα. Με έχει διδάξει να είσαι σωστός, εργατικός, μάγκας, νοικοκύρης και μέσα σε όλα. Είμαι πολύ τυχερός, τον έχω θείο. Και δικός μου νονός. Σε ευχαριστώ, νονέ. Σε ευχαριστώ, νονά. Είμαι περήφανη για εσάς. Σας αγαπώ πολύ. Ο φίλος είναι πολύ ανώτερος, χωρίς να θίγω κανένα, από το συγγενή. Του συγγενή σου πολλές φορές τους ανέγησε γιατί είναι συγγενή σου. Έτσι, το φίλος τον διαλέγεις για να τον κάνεις. Τον επιλέγεις για να τον κάνεις. Εφόσον είναι πραγματική η φιλία, αυτό είναι. Δεν είναι ποτέ. Όχι. Είναι ανώτερη από την οικογένεια. Αυτό. Είμαστε στην οικογένεια του Γιώργου Καρακαϊδού. Ένας από τους πρώτους μου και καλύτερους μου φίλους όταν πρωτόρθα στην Πύλο. Κάθε φορά που συναντιόμαστε, που τηλεφωνιόμαστε, που μπας αναπολούμε τις παλιές μας φιλίες, δόξες, τραγούδια, ξενύχτια, εκδρομές.
δεν είναι λίγο. Αυτό με αυτές τις αναμνήσεις ζω και γι' αυτό συγκρίνω όταν αυτές οι στιγμές αυτές επαναλαμβάνω. Και αυτό που σαν δώρο παίρνω πάντοτε από την συναναστροφή μαζί του είναι ότι οι συζητήσεις μας, που για μένα είναι πολύ μεγάλο μάθημα ζωής αυτό, περνάνε πάντα από αυτό το τριπλό φίλτρο, δηλαδή το φίλτρο της καλοσύνης, της αλήθειας και της χρησιμότητας. Με τον Μανώλη δεν είμαστε μόνο φίλοι. Τον θεωρώ και με θεωρεί αδέρφια. Μαζί μεγαλώσαμε από παιδάκια. Μαζί κάναμε τις πρώτες μας αταξίες, το σκασιαρχείο μας από τα σχολιά. Από 5 χρονών. Μαζί σε μια, έτσι μεγαλώσαμε. 5 χρονών μέχρι 18. Υπήρξαμε προσκοπάκια και τα δύο με αρχηγό τον πατέρα μου. Όχι μόνο αγαπώ. Είχαμε πολύ καλή φιλία και πάντα δεν μάλωσαμε, δεν θυμάμαι να έχω μάλωσει ποτέ. Επομένως δεν μπορούσα ποτέ να πω, πάντοτε θα έλεγα τα καλύτερα λόγια, γιατί ήταν όντως έτσι τα πράγματα. Η πραγματικότητα δηλαδή ήταν ότι ο Ανδρέας ήταν ένα παιδί μάλαμα που καθένας ήθελε να κάνει παρέα μαζί του. Κατάλαβες, αυτό είναι το πιο σπουδαίο. Σκεπτόμενοι πριν τη συνέντευξη τον Ανδρέα Μαρή, στο μυαλό μου ήρθαν τα λόγια του Νίκου Καβαδία κατευθείαν, ο οποίος έλεγε ότι πολλοί άνθρωποι προχωρούν στη ζωή με τα δύο πόδια, άλλοι με τα τέσσερα και άλλοι πολύ λίγοι με φτερά. Ένας από αυτούς τους σπάνιους ανθρώπους που πορεύονται στη ζωή τους με φτερά, θεωρώ ότι είναι και ο καπετάνιος. Η δύναμη αυτού του ανθρώπου από την πρώτη στιγμή που τον συνάντησα πριν από 10 χρόνια περίπου, κατάλαβα ότι είναι ο λόγος του, ο λόγος ο ανδρίκιος, ο σταθερός, ο αμετάβλητος. Από την πρώτη στιγμή που θα έχεις την τιμή να τον συναναστραφείς, αντιλαμβάνεσαι ότι έχει ζήσει μια περιπετειώδη ζωή, με αποτέλεσμα να βρεις και ανταπόκριση στους νέους ανθρώπους, κάνοντάς σε κάθε φορά που τον συναντάς να θέλεις να κάνεις μια κατάδυση στον κόσμο. Πρόκειται για αξιοσέβαστο άνθρωπο, λιγομίλητο, πιστεύω αρκετά εσωτερικό άτομο, με κοφτερή γλώσσα, που πιθανόν πηγάζει από την ναυτική του σκληραγώγηση, δεν διστάζει να πει την αλήθεια, ακόμα και αν ξέρει ότι θα στεναχωρήσει κάποιον. Πρόκειται για έναν άνθρωπο με πολιτικό και φιλοσοφικό στοχασμό, που εξ όσων γνωρίζω εκ των έσω, δεν αναλώθηκε, παρά την πραγματική ενασχόληση με την πολιτική σε μικροπολιτικές συμπεριφορές, αντιθέτως θα μπορούσε να χαρακτηριστεί περισσότερο ως πολιτικός ακτιβιστής. Εκτιμώ τον Ανδρέα Μαρή γιατί ενώ δεν υποτάσσεται σε κατηγοριοποιήσεις, όπως γίνεται άλλωστε με όλους τους ξεχωριστούς ανθρώπους που υπερβαίνουν τις συνήθεις ανθρώπινες νόρμες, παρά τα αυτά πρόκειται για φρέγγιο άτομο. Έχει πορευτεί στη ζωή του με σταθερότητα και συνέπεια. Είναι ανιδιοτελής. Σίγουρα τρυφερός και ευαίσθητος σύζυγος και πατέρας και ενίοτε και θείος. Άνθρωπος αλληλέγγυος, γεμάτος αισιοδοξία γιατί αγαπάει τη ζωή και τους ανθρώπους. Εκτιμώ και σέβομαι τον Ανδρέα Μαρή γιατί είναι από τους ανθρώπους που κόντρα στα άγρια κύματα πάντα ονειρεύεται μία όμορφη ακτή. Ο κύριος Ανδρέας Μαρής. Εύγειο όνομα. Έχει από μόνο του έχει ένα ωραίο ειδικό βάρος, μια χρειά ιδιαίτερη. Και σε ταξιδεύει. Ίσως γι' αυτό έγινε και καπετάνιος. Ένας άνθρωπος πραγματικά κύριος, με μια γοητεία ξεχωριστή, ένας ευγενικά αυθεντικός άνθρωπος και ένας πάτερ φαμίλια. Δεν θυμάμαι να αδίκησα κανέναν στα καράβια σαν κλήαρχος. Προσωπικά δεν είμαι αντίθετα της ανάπτυξης, αλλά είμαι, δεν συμφώνησα ποτέ μου στο κλείσιμο του σταθμού και το σταμάτημα και στο σταμάτημα της προσελεύσεως πλοίων στον όρμο. Μην ξεχνάμε ότι
τα χρήματα που έμεναν με τις προσελεύσεις των πλοίων εδώ πέρα ήταν πολύ περισσότερα από ό,τι αφήνει ο τουρισμός σήμερα από τη στιγμή που ο τουρισμός έχει ξεφύγει πλέον από τα χέρια των ιδιωτών και έχει μπει σε πολυεθνικά συμφέροντα. Νομίζω ότι θα πρέπει να εξεταστεί ξανά το θέμα της κινήσεως του λιμανιού. Μην ξεχνάμε, νοικοκυρέοι γίνανε από τα πλοία που προσεγγίζαν εδώ πέρα. Βεβαίως πάντα με την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος και γενικά του περιβάλλοντος, ακολουθώντας τους κανονισμούς, τους διεθνείς κανονισμούς για την προστασία του περιβάλλοντος, νομίζω ότι μπορούν να συνυπάρξουν πολλές δραστηριότητες εκτός από τον τουρισμό, μαζί με τον τουρισμό. Γεια, Στέλλα Μαρή, μία από τις κόρες του Ανδρέα και της Κατερίνης Μαρή, η τρίτη για την ακρίβεια. Σκέφτομαι μερικές φορές ότι δεν θα μπορούσε να έχει παρά κόρες αυτός ο άνθρωπος, γιατί αγάπησε πάρα πολύ τη γυναίκα. Δεν ισχύει πάντα αυτό, αλλά σε δική περίπτωση έτσι λειτουργήσε. Και δεν υπονοώ τίποτα. Οι μνήμες που έχω προσωπικά όλα αυτά τα χρόνια που τον ξέρω, δηλαδή όλα τα χρόνια που είναι με την μητέρα, είναι σκηνικό που κυριαρχεί η ηρεμία και η αφοσίωση. Θα γυρίσω λίγο πίσω, όταν ακόμα δεν είχα μπει στο θέατρο. Όταν τελείωσα τη νομική στην Αθήνα, θεώρησα ότι πρέπει να κάνω ένα μεταπτυχιακό και λόγω της συμπλεγματικής μου σχέσης, αδυναμία, με τον πατέρα, αγαπώ πολύ και τους δύο γονείς, αλλά τώρα με λόγω τον πατέρα μου, με έκανε να πιστέψω ότι δεν μπορώ να κάνω μεταπτυχιακό παρά στο ναυτικό δίκαιο και το ανακοίνωσα ότι θα το κάνω. Θα πάω στο Southampton University στην Αγγλία και μετά θα ασχοληθώ ίσως με τα ναυτιλιακά. Και δεν έδειξε τον ενθουσιασμό που μάλλον περίμενα. Μ' άκουσε πολύ ήρεμα και μου είπε απλά ότι ο χώρος είναι ακόμα δοκρατούμενος και όχι πάντα καθαρός, το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να έχεις πολύ καιρό στο μάχη για να παίξεις με τους όρους σου. Ότι αυτός θα με βοηθούσε, βέβαια, αλλά δεν έπρεπε ποτέ να ξεχάσω ότι η επιλογή ήταν δική μου. Και πήγα στο Southampton και μετά μείνα στο Λονδίνο και είχα εμπειρία δουλειάς και κάποια στιγμή θέλησα, νόμιζα να πάρω και την άδεια ασκήσεως του επαγγελματός στην Αγγλία και έγινε και solicitor και dual qualification όπως λένε και θεωρούμε highly qualified όπως έλεγαν στα interviews γιατί στην κάρτα μου την τότε έλεγε ότι είμαι και solicitor of England and Wales και μπορούσα πια να διεκδικήσω μια καλή δουλειά, καλή με την έννοια της καλής αμοιβής. Και είχα μια εμπειρία δουλειά στο Λονδίνο και μετά γύρισα στην Πειραιά, στην Αθήνα και δούλεψα στην Πειραιά, στην Αθηλιακή. Και ήξερα πια, χωρίς καμία αμφιβολία, ότι πρέπει να υπηρετήσω την πραγματική μου αγάπη, που δεν την ξέρει κανείς, αλλά εγώ το ξέρω πολύ καλά, αν έκανα τα πάντα για να τα αποθήσω. Έπρεπε να κάνω θέατρο. Και το ανακοίνωσα και του ζήτησα τη βοήθειά του. Γι' αυτό, να μην δένεισω το κοντέ και από την αρχή να σπουδάσω σωστά και να το κάνω με τους όρους μου. Και ευνηδιάστηκαν όλοι. Νομίζω μπορώ να πω ότι φοβήθηκαν. Αγαπούν την τέχνη, αλλά ήταν διαφορετικό όταν άκουσαν ότι θα κλωτσούσα όλα αυτά για να κάνω κάτι άλλο. Και είμαι ευγνώμων γιατί με βοήθησε παρότι δεν συμφωνούσε αρχικά σε αυτό. Και νομίζω ότι η πραγματική συμφιλίωση, η εξοικείωση τουλάχιστον καταρχήν με την ιδέα, έγινε όταν πια δεν ήμουν μόνο ηθοποιός, το λέω το μόνο ρεαλιστικά για να πω το άλλο. Ηθοποιός είναι η μεγεμένη καρδιά της θεατρικής πράξης, αλλά μπήκα και στη σκηνοθεσία. Και στην πρώτη μου δουλειά που σκηνοθέτησα και έπαιξα συγχρόνως με έναν συνάδελφο, δεν θα πω τώρα ονόματα, ούτε παράσταση, ούτε συναδέλφου, για να μην πω τόσο από το θέμα μου. Ήρθε μαζί με τη μητέρα, η οποία πάντα ερχόταν στις δράσεις μου.
και την ώρα της υπόκλησης, όταν πια έπρεπε να συστήσουμε, να συστήσω και τους άλλους συντελεστές και να τους χειροκροτήσουμε όλους αυτούς στην επίσημη, τον είδα γιατί αυτά τα πιάτα ήταν ανοιχτά, να σηκώνεται και επειδή ήταν αρκετά προκλητική η ανάγνωση. Για την πρώτη φορά που θα με βλέπει σε δουλειά μου, είπα θα είναι μικρό σοκ, τι κάνει τώρα. Και πολύ γρήγορα είδα τι είχε σκοπό να κάνει και το έκανε. Ανέβηκε στη σκηνή να με αγκαλιάσει και μετά έκατσε πολύ ήρεμα πάλι στη θέση του. Ήταν πολύ συγκινητικό και το καταλαβαίνετε. Ας αναφέρω σε μια άλλη στιγμή που μου ήρθε σε βλασιά την ίδια βραδιά, σκηνή της του Μπουφέα στο πόσι της τότε δεξίωσης. Ήταν πολύ χαρούμενος γιατί του άρεσε πολύ δουλειά και έτσι συνειδητοποίησε ότι το πήρε πολύ σοβαρά, βέβαια. Και ήταν πολύ φωτεινός και με ρώτησε αν είμαι ευτυχισμένη. Πρώτη φορά που θέσαμε ένα θέμα τόσο σοβαρό που είχε επίκεντρο και αφετηρία το θέατρο και του είπα πως ναι. Και μου είπε πολύ ήρεμα, πολύ απλά και πολύ σοφά, να αγαπάς πάντα αυτό που κάνεις και να δουλεύεις γι' αυτό και θα συνεχίσεις να είσαι καλή. Αυτά. Και αυτό το κάνω ο ίδιος και αυτό με πεινάει πάντα. Και με αφορμή τη στιγμή αυτή που του μιλώ και έτσι, διεθνώς θα έλεγα σε άλλη βάση, θα του πω ότι ίσως αν δεν πρέπει να ξεχωρίσω ένα πράγμα που πρέπει να τον ευχαριστήσω περισσότερο είναι το ότι ήταν πάντα το αντίθετο του ρατσιστή, άνθρωπος που ήταν γνήσια πολίτης του κόσμου και που ήταν πολύ απλός από όλες τις πλευρές. Μιλάω και για απουσία φιλετικών διακρίσεων αλλά και κοινωνικών διακρίσεων και ποτέ δεν έβαλε κριτήριο τα χρήματα. Και δύο γονείς μου θεωρώ ότι μας μεγάλωσαν και με μεγάλωσαν έτσι και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ενώ είχαν όλα τα στοιχεία που θα μπορούσαν, αν το είχαν, να είναι ψώνια και επιδειξίες και ό,τι άλλο, δεν τους αφορούσε απλά αυτό και δεν τους αφορά και δεν με αφορά. Και τους ευχαριστώ γι' αυτό. Και θέλω να το ευχηθώ να είναι πάντα κατ' ουσίαν νέος και να δικαιώνει τόσο εντυπωσιακά την περίφημη φράση «αγαπημένη μου», που νομίζω, δεν είμαι σίγουρη ότι είναι το Καζαντζάκι, «τα νιάτα δεν είναι κατάσταση, είναι κατάκτηση». Το έχεις κερδίσει και αυτό. Είσαι πολύ ιδιαίτερος και γνήσιος. Τόσο γνήσια Έλληνας, τόσο σαφώς πολίτης του κόσμου. Σε εκτιμώ βαθιά. Σε αγαπώ.